Μένω στο λιμάνι του Πειραιά ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του Αγία Ζώνη. Γιώργο. Ολοκληρώθηκε περίπου 5-24 ώρα μετά την έναρξη της επιχείρησης ανέλκυσης του Αγία Ζώνη 2, του δεξαμενόπλου που προκάλεσε τεράστια οικολογική καταστροφή στον Σαρονικό. Βρεθήκαμε στο σημείο του ναυαγίου με πλωτό σκάφος του λιμενικού, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Σοκράτη Φάμελου, αλλά και του Υφυπουργού Ναυτιλίας, του κ. Νεκτάριου Σαντορινιού. Το σύνολο του πλοίου βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας. Γίνεται η τελευταία απάντληση υδάτων κυρίως από την Πρίμνη. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ρημουλκηθεί συνοδεία αντιρρυπαντικών σκαφών σε ναυπηγείο στα αμπελάκια της Σαλαμίνας. Εκεί να πούμε ότι θα φρουρείται σε 24ωρη βάση, καθώς είναι σε εξέλιξη προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ναυαγίου. Αν έχουμε λίγο χρόνο, ή να υπενθυμίσουμε ότι το Αγία Ζώνη 2 βυθίστηκε ξημερώματα Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου, επέβαιναν μόλις 2 από τα 11 μέλη του πληρώματος και μετέφερε 2.500 τόνους πετρελοειδών, τα οποία και προκάλεσαν την οικολογική καταστροφή στο Σαρονικό. Μια μεγάλη οικολογική καταστροφή. Απομακρύνεται τώρα από το σημείο το υπαίτιο για αυτήν Αγία Ζώνη 2. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τη μόλυνση στη θάλασσα του Σαρονικού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Στη Μάνδρα τώρα, κύριε.